Επιχειρήσεις είναι θύματα της κρίσης η οποία επικρατεί. Οι κάνουλες των τραπεζών στις χρηματοδοτήσεις έχει πλέον κλείσει. Η φαρμακοποθήκη πρέπει να αγοράσει εμπορεύματα, δυνατή να αγοράσει εμπορεύματα και επομένως υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο να λειτουργήσει. Οπότε αυτό τι θα σημαίνει για τυχείο και ακούστε, γενικώς, σε περίπτωση δηλαδή που κλείσει η φαρμακοποθήκη, γιατί είναι αλυσίδα. Κοιτάξτε, η φαρμακοποθήκη είναι μια ασφάλεια για το νησί. Θεωρώ ότι υπάρχει σε κάθε νομό που υπάρχει φαρμακοποθήκη, υπάρχει φαρμακευτική περίθαλψη η οποία είναι σίγουρη. Τώρα αυτή τη στιγμή με την Αθήνα, γιατί όσοι είναι παλιοί έχουν ζήσει έχουν ζήσει το νησί χωρίς φαρμακοποθήκη, υπήρχε δυσκολία μεγάλη στην αγορά των φαρμάκων και στην προμήθεια των φαρμάκων. Αυτή τη στιγμή έχουμε φάρμακα, έχουμε ελλείψεις. Ελλείψεις υπάρχουν γενικώς σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο θέμα της Χίου, υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει μια έλλειψη τουλάχιστον 135 φαρμάκων στην αγορά. Η λύση όσον αφορά το θέμα της φαρμακαποθήκης που βρίσκεται. Ακούστε, συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις μιας εταιρείας που απαρτίζεται από μετόχους, η λύση βρίσκεται στους μετόχους. Δηλαδή, αλλά αυτή τη στιγμή οι μέτοχοι δεν μπορούν δυστυχώς όλοι. Οι μέτοχοι να πούμε να ότι τις στηρίξουν. Είναι οι φαρμακοποιοί. Αλλά δεν μπορούν όλοι, γιατί και τα φαρμακεία είναι σε μεγάλη οικονομική δυσπραγία αυτήν την εποχή. Διότι οι οφειλές προς τα φαρμακεία όλη αυτή την περίοδο οδήγησε και σε αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Οπότε εσείς σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σκοπεύετε να κάνετε κάποιες κινήσεις, κάποιες ενέργειες όσον αφορά το θέμα της Έχουμε ήδη κάνει. Έχουμε κάνει τρεις συνελεύσεις αυτό το διάστημα. Την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε και μια άλλη, να πάρουμε σοβαρά τις αποφάσεις που πρέπει. Μάλιστα. Ποια είναι τα σενάρια, τα πιθανά σενάρια όσον αφορά το μέλλον της φαρμακαποθήκης? Κοιτάξτε, συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις γίνεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Όταν οι μέτοχοι είναι στη δυνατότητα να στηρίξουν την επιχείρηση, θα τη στηρίξουν οι ίδιοι. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, θα επέλθει το μοιραίο. Που είναι το λουκέτο δηλαδή? Σαφώς. Μάλιστα.